Εθιμικό δικαίωμα, θα έλεγα, υπάρχει μια εθιμική γάγκρανα, μια δράκα μαθητών να εγκλωβίζει όλο το σχολείο και να προχωρά σε καταλήψεις, στερώντας από γνώσεις σε πάρα πολλούς μαθητές. Αυτό έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσει και στο μέτρο που εγώ είμαι στο Υπουργείο, είπα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, περάσαμε τον Νοέμβριο και εξεδόθη ένα προεδρικό διάταγμα που λέει χαρακτηριστικά ότι όλες οι μέρες που έχουν τα παιδιά κατάληψη, αυτές τις μέρες θα αναπληρώνονται με μαθήματα είτε μέσα στις διακοπές του Πάσχα είτε μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς. Εδώ είμαστε τώρα, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα και προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά, γιατί σας θυμίζω ότι πάντα το μόνιμο παράπονο των εκπαιδευτικών είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε την ύλη και κάνει το Υπουργείο προσπάθεια εξορθολογισμού. Επομένως, όπως το λέτε, κύριε Υπουργέ, είναι και άλλες μέρες μαθημάτων. Δεν είναι οι μόνες αυτές. Θα υπάρχουν και μετά το πέρας της χρονιάς και άλλες μέρες. Δεν είναι οι μόνες αυτές. Δεν είναι λοιπόν οι μόνες αυτές. Γιατί οι μαθητές ακούσαμε εδώ ότι έλεγαν ότι έχουν χάσει περισσότερο. Είναι τη δημοκρατική πράξη. Στερεί τη γνώση και φέρνει ανισότητα στην εκπαίδευση. Κυρίως τα παιδιά που είτε δεν έχουν οικονομικά. Εάν γίνεται από μια μικρή μειοψηφία. Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ.